Είχαμε σήμερα μια επικοδομητική συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας. Η Επιτροπή Σιτηρών με την φιλελευθεροποίηση της αγοράς κατέστη ζημιογόνα. Παρά τις προσπάθειες, τα πολύ ψηλά λειτουργικά της έξοδα και ειδικά των μισθολόγιων εξαφάνισαν κάθε αποθεματικό στα ταμεία της και παρουσίαζε ζημιές πέραν των 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Επίσης, η Επιτροπή Σιτηρών από τις ιδρύσεώς της ουδέποτε είχε στρατηγικά αποθέματα. Η Βουλή, εν τη σοφία της, αποφάσισε το κλείσιμο της Επιτροπής Σιτηρών ήταν μονόδρομος. Την απόφαση για το κλείσιμο ψήφισαν όλα τα κόμματα πλην ενός. Οι πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές των σιτηρών και στα παράγωγά τους δεν οφείλονται στο κλείσιμο της Επιτροπής. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο οφείλεται σε μια σειρά διεθνών παραγόντων. Απόδειξη αυτού, ότι δηλαδή οι αυξήσεις είναι παγκόσμιο πρόβλημα, είναι ότι αυτές απασχόλησαν στις 11 και 12 του μήνα Οκτωβρίου το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου συμμετείχε και ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής. Αποτέλεσμα αυτού ήταν πέραν των 20 χωρών να πάρουν κοινή απόφαση για αντιμετώπιση του προβλήματος. Η ανάγκη για άμεση στήριξη του κλάδου της κτηνοτροφίας είναι δικαιολογημένη και το κράτος ενήργησε χωρίς καθυστέρηση. Ο Υπουργός Γεωργίας, βάσει του νόμου, εξέδωσε διάταγμα το οποίο θα συγκεντρωθεί απόθεμα ύψους 4% από τους εμπορευόμενους μέχρι την 1η Μαρτίου του 2022. Για την ομαλή λειτουργία προμήθειας και διάθεσης των σιτηρών προς όλους τους κτηνοτρόφους θα γίνονται τακτικοί ελέγχοι από τους επιθεωρητές του Υπουργείου Γεωργίας. Επίσης, το κράτος θα επιδοτήσει τους κτηνοτρόφους με τιμηματικές χορηγίες προκειμένου να δοθεί χρόνο στην αγορά να λειτουργήσει ορθολογιστικά και να επιμεριστεί το αυξανόμενο κόστος παραγωγής σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Οι κτηνοτρόφοι μας να είναι σίγουροι ότι το Υπουργείο και το κράτος θα είναι δίπλα τους, ούτως ώστε να μεριμνήσει για επίλυση τάχιστα των προβλημάτων τους.